Παιδιά, αγόρια και κορίτσια, γυναίκες και άντρες, νέοι και μεγαλύτεροι, στη δομή προσφύγων στις Σέρρες, με ζωγραφισμένη τη θλίψη στα πρόσωπά τους, σχηματίζουν μια ανθρώπινη αλυσίδα, ενώ οι μικρότεροι φορούν στο κεφάλι τους κορδέλα με την ημερομηνία που βάφτηκε με αίμα, 3 Αυγούστου του 2014, ημέρα μνήμης για τους Γιεζίντι. Όπως κάθε Αύγουστο οι μνήμες επιστρέφουν και εμείς νιώθουμε βαθιά την πληγή της αδικίας. Το σκοτάδι της έλλειψης του ανθρωπισμού που υποστήκαμε το 2014 και την βία όσον αφορά τους βιασμούς και τις απαγωγές των Γιεζίντι γυναικών, καθώς και τις μαζικές δολοφονίες των παιδιών και των ηλικιωμένων, καθώς και των με ειδικές ανάγκες Γιεζίντι που ήταν εκεί, και όλοι μαζί λέμε ότι ναι, είμαι ένας Γιεζίντι. Ήταν 3 Αυγούστου του 2014, όταν οι δολοφόνοι μαχητές του Ισλαμικού κράτους κάψανε σπίτια, δολοφόνησαν και βίασαν χωρίς κανένα ενδιασμό και διάκριση τους Γιεζίντι, κυρίως γυναίκες και παιδιά. Έμειναν μόνο κάποιες φωτογραφίες να τους θυμίζουν, χωρίς βοήθεια και χωρίς καμία στήριξη, και τώρα οι μνήμες που ξυπνούν προκαλούν πόνο και δάκρυα. Κάθε χρόνο αυτήν την ημέρα κάνουν εκδηλώσεις μνήμης για την βραδιά εκείνη στο Ιράκ. Φέτος έχουμε λιγότερους Γιεζίντι από ό,τι τις προηγούμενες χρονιές. Έχουμε μόλις 300 άτομα σε συνολικό πληθυσμό 600 ατόμων. Γι' αυτό και φέτος η εκδήλωση έχει και λιγότερη, είναι μικρότερη σε μέγεθος. Αλλά όσοι και αν είναι, πάντα αυτές τις μέρες είναι όλοι επηρεασμένοι, γιατί σχεδόν οι περισσότεροι έχουν και θύματα συγγενείς. Πρόπερσι είχαμε μία κοπέλα που είχε χάσει όλη της την οικογένεια. Ήταν οχταμελής οικογένεια και ήταν η μοναδική επιζήσασα. Αυτό είναι ένα πολύ μελανό σημείο. Υπάρχει πολύ έντονη συγκίνηση. Νομίζω ότι αυτές τις μέρες ξανααναβιώνουν όλες αυτές τις μνήμες που είχαν το 2014. Είναι κάτι πολύ έντονο για αυτούς. Είναι όπως εμείς είχαμε τη γενοκτονία του Πόντου, τις δύσκολες στιγμές στη Σμύρνη το 22. Γι' αυτό έγινε το 2014. Σχεδόν όλοι έχουν θύματα. Και αν δεν είναι στην πυρηνική οικογένεια, είναι στο ευρύτερο κομμάτι της οικογένειας, γιατί στην ουσία μόνο η δική τους κοινότητα δέχτηκε αυτή την επίθεση, την δολοφονική. Ακριβώς λόγω των θρησκευτικών πεπιθήσεών τους. Οπότε οι Γιεζίντι στην ουσία έχουν αποδεκατιστεί στην περιοχή. Όποιος να μπορέσει να, μέχρι τώρα τα κορίτσια και τις γυναίκες είναι στο χέρι τους. Όποιος μπορεί να κάνει κανένα βοήθεια, να τους βοήθουσε. Ποτέ δεν θα ξεχάσουμε εκείνη τη μέρα. 50 κορίτσια στη Μουσίλ τους έβαλαν φωτιά, επειδή ήταν το γιορτή μας, τους έβαλαν φωτιά μαζί, επειδή ήταν η γιορτή μας. Πήραν τα παιδάκια, τα μωράκια, τους σκότωσαν και έδωσαν να φάνε οι μάνες τους. Το πράγμα μόνο που θέλουμε αυτοί οι διάφορες χώρες που μπορούν να μας βοηθούσαν, μόνο να τα βγάλουμε τα κορίτσια και τις γυναίκες, να βγάλουμε τα χέρια τους. Συγκίνηση όμως προκαλεί και ο μικρός μαθητής που βρίσκεται στις Σέρρες και μιλάει στα ελληνικά για τη γενοκτονία αλλά και για τα όνειρά του. Με λένε Ρεντουάν και είμαστε από Ιράκ. Στις 2014 έτσι οι ISIS ήρθανε και πήραν όλα τα κορίτσια και τις γυναίκες, και μετά τους σκότωσαν κάθε μέρα. Μέχρι τώρα 50 κορίτσια, χιλιάδες είναι μέσα στο χέρι τους, και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την Ελλάδα που μας βοήθησε και τις διάφορες χώρες. Και μια μέρα 50 κορίτσια μαζί δεν ήταν πεθαμένοι, τους σκότωσαν με τα φωτιά. Τους έβαλαν φωτιά και τους σκότωσαν 50 κορίτσια μαζί. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την Ελλάδα και τις διάφορες χώρες. Εδώ πώς περνάς, για πες μας. Εδώ πέρα καλά. Και αν πήγαμε, εμείς ήθελαμε να πάμε στην Ολλανδία. Εκεί πέρα η αδερφή μου είναι εκεί, και εκεί πέρα, εκεί. Και εδώ πέρα μας μου αρέσει, όμως εκεί πέρα πιο πολύ. Εδώ πας και στο σχολείο. Ναι, πήγαινα το σχολείο και το όνειρό μου είναι να γίνω αστυνομικός στην Ολλανδία.
Οι Γενζίντε ευχαριστούν την Ελλάδα για τη μέχρι τώρα βοήθεια. Αυτό που ζητούν είναι στήριξη από τη διεθνή κοινότητα, καθώς όπως λένε, δεν υπάρχει καμία αναγνώριση μέχρι τώρα της γενοκτονίας των συμπατριωτών τους. Όμως η αδικία αυτή συνεχίζεται, καθώς πάνω από 3.000 γυναίκες Γεζίντι και παιδιά επίσης είναι ακόμα σε αιχμαλωσία. Είναι αυτό που λέγαμε πριν ότι έχουν πουληθεί σε δουλεμπόρια και 84 και έχουν ανακαλυφθεί 84 μαζικοί τάφοι. Αυτοί οι τάφοι δεν έχουν ακόμα δεν τους έχουν διαχειριστεί ακόμα έτσι ώστε να τους τιμήσουμε όπως πρέπει και ακόμα είμαστε θύματα όταν σε διάφορα camps στην Τουρκία όπου και στην περιοχή μας πέφτουν βόμβες που σκοτώνουν τα παιδιά μας. Και επίσης ζητάμε από την ελληνική κυβέρνηση να σταθούν δίπλα στους Γιαζίδι και να αναγνωρίσουν την ημέρα της γενοκτονίας, την ημέρα της 3ης Αυγούστου του 2014 σαν ημέρα γενοκτονίας. Και ζητάμε επίσης από την ελληνική κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση να ανοίξουν τα σύνορα για τους Γιαζίδι πρόσφυγες.